μνημισιονιών απόφασης των ψηφών των υπέρ της πίστεως και πατρίδος και ορυκώς αγωνισανένων και εκπλεός πεσόντων εν σαντά πατέρων και αδελφών ημών και των ανεξορίες εν αρζερούν και φούνους τελειοθέντων και υπέρ της υπορτήνεν της πάμπτημένη με εφουσιώνται και ακούσει όλων ως Κύριος Βεός Λάβης αυτονές αγήθηκε για να πάρουνε τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφηση των αυτής αιματίων παρά Χριστό το Αθανάτο Βασιλεί και Θεέ ημών επί σώματα Κυρίου δε ηθόμεν, ο Θεός των πνευμάτων και πάση αυτό όσο τον θάνατον καταφωτίσας, τον διάβολον καταργήσας και ζωήν του κόσμου τους άνους, αυτός Κύριε ανάβασον τα σπιχάς, πάντων των εντάφτα προκεκοιμημένων δούλων σου, των πατέρων, προπατώρων, αδελφών, τέκρων, συγγενών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ευθεώς πεσόντων, και των ενεξορίες τελειοθέντων εναζερούν και φούνων και των ενισιερείς ναείς της εκτακόμου σάντας ιερατευσάντων εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κουρερό, εν τόπο ανεψύξεως έδρα πέδρα δίνει υπ' στην αγών σου. Πανάμε άρτημα το παραθείς πραχθένε λόγω ιέρου με διενύος ερωτός και φιλάνθρωπος. Θεός συγχώρησε, ότι πες την άνθρωπο σε ζήσετε και φαμαρτήσει, και ο άνθρωπος προς αμαρτίας υπάρχει. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια του Κυρίου βοηθόμεν. Εκκλησία ανάσταση ζωή και η μακαρία ανάπαυση των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικώς εντάφθα αγωνισαμένων και πεσόντων και των ενεξορίες εμφούνους και αρζερούν τελειοθέντων πατέρων και αδελφών ημών Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμουν εσύ τον ανάπτους πατρί του Παναγίου και ο αγαθός ο οποίος σου πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός η επίσημον δόξα σοι. Και νεκρών και ζωών τον την εξουσία έχουν στο θάνατο να συνδέψει. Περασάσει την νεκρών Χριστός ο αληθινός θεσιμών. Τις πρεσβείες Παναγράντου και Παναγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων προπατώνων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου, τραϊμένου και τα ψυχά των εξημών μεταστάντων του αυτού, σκηνές δικαίων τάξεων, κόλπησε Αβραάμ, πάψε εμάς δε, αυτούς δε συγχωρήσε εμάς δε δίσω, εδώ και φιλάνθρωπος. Το μνημόσυνο για τα θύματα των εξοριών και του χαλασμού του ολοκαυτώματος της άντας και μεταφέρουμε το μήνυμα ότι τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους δεν τους ξέχασαν αλλά στην νέα Παναγία Σουμελά στην Καστανιά Βερνίου κάθε χρόνο τους τιμούν και σπουδάζουν την ιστορία της ηρωικής σάντας και τιμούνται τους αγώνες αλλά και τα μαρτύριά τους κατά την εξορία στο Αρζερούν και στο Χούνους. Ας είναι αιωνία του συμνήμη, η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον. Στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου του 1921 η Σάντα θα δει για τελευταία φορά τα παιδιά της. Το σχέδιο της εξόντωσης αρχίζει. Φωτιά και ερήμωση στα σπίτια. Θάνατος και εξορία στον πληθυσμό. Στο Ερζερούν και Χούνους που ήταν ο προορισμός με πεζοπορία έφτασαν λίγοι. Οι στερήσεις, οι ασθένειες τους αποδεκατίζουν. Τα υπολείμματά τους έρχονται στην Ελλάδα με την ανταλλαγή. Πριν την καταστροφή, η ζωή στη Σάντα κυλούσε ήρεμα. Μέσα στην ησυχία της φύσης, με τον Γιάμπολη να ταξιδεύει τα νερά του στη Μαύρη Θάλασσα. Τα έλατα αφουγκράζονταν τα γλυκοκελαϊδίσματα των πουλιών, τη φλογέρα του βοσκού και τον μεταλλικό ήχο από τα κουδούνια των ζώων. Οι κάτοικοι ασχολούνταν με τους κήπους τους, λίγοι με την μελισσοκομεία και ελάχιστοι με το ψάρεμα πέστροφας από τον Γιάμπολη ποταμό. Τα σπίτια ήταν λιθόκτιστα,
σκεπασμένα με κεραμίδια συνήθως διόροφα και πολύ σπάνια τριόροφα. Το υπόγειο κάθε σπιτιού χρησιμεύε ως στάβλο στο μισό και το άλλο μισό ως αποθήκη ξύλων. Τα σχολεία ήταν διόροφα. Ο κάτω χώρος χρησιμεύε για τις τελετές. Οι ενορίες Ισχανάντων και Πιστοφάντων είχαν δημοτικό σχολείο με δύο δασκάλους, ενώ τα άλλα είχαν έναν δάσκαλο. Πλευρά υπάρχει μόνον η ενορία Ζουρνατσάντων. Εκεί τη παλαιά καιρούς με βραντέδε μακρόνε. Στην δυτική πλευρά υπάρχουν οι ενορίες Πιστοφάντων, Τσακαλάντων, Ισχανάντων που βρίσκονται πάνω στο δρόμο. Στην πλαγιά της δυτικής πλευράς βρίσκονται οι Κοσλαράντων, Τερζάντων και λίγο πιο πάνω οι Πινιατιάντων. Βλέπουμε τα παρχάρια της Άντας. Όταν μαύρα σύννεφα φαίνονταν για το μέλλον των Ελλήνων, πολλοί από τους νέους εντάχθηκαν στα αντάρτικα σώματα. Η σκληρή συμπεριφορά των Τούρκων, οι καταφανείς αδικίες, αρπαγές και φόνοι ανάγκασαν τους Έλληνες να πάρουν τα βουνά και να δημιουργήσουν τα αντάρτικα σώματα, τα οποία είχαν σπουδαία δράση και βοήθησαν τους Έλληνες. Στην περιοχή της Άντας έδρασε το αντάρτικο σώμα του Ευκλήδη Κουρτίδη με 64 παλικάρια. Ο Ευκλήδης έγινε ο θρύλος για τη Σάντα. Το παλικάρι της Άντας δεν χτυπήθηκε από τουρκικό βόλι. Ο Ευκλήδης έμεινε ανίκητος. Οι Τούρκοι έκαναν ειδική συνθήκη να κατέβει από τα βουνά και να επιστρέψει στην Ελλάδα με την ανταλλαγή. Σήμερα, στη Νέα Σάντα Κυλκής, αναπαύεται η σωρός του, τιμημένη από όλον τον Ελληνισμό. Σαντάρτικα στη Σάντα στα Ρασία. Εφτά χρόνια σαντάρτικα στη Σάντα στα Ρασία. Εφτά χρόνια τη ρέμιζε τα τουρκικά τα ψία. Εμάνρον παλικάρι. Εφτά χρόνια τη ρέμιζε τα τουρκικά τα ψία. Εμάνρο παλικάρι.
σκοτειέπισαν τον ο γερολιβωμένος. Σκοτειέπισαν τον ο γερολιβωμένος. Σωτέρον αυγάν έχει τον Ευκλήδης ματωμένος. Δε μαύρη καπετάνε. Σωτέρον αυγάν έχει τον Ευκλήδης σκοτωμένος. Δε καπετάνε Ευκλήδη. Σαν εκείνον παπωθάν σον δόπον πεγενέθεν, που και φέκεν τα χώματα τ, και που και ξενιτεύτεν. Ει που λούπαν, τρανών ευσύν δύο σας, και φωλέαν το θα χτίζετε, καμίαν να μη χαλάετε. Στις 11 Ιουλίου 1995 τελέσαμε για πρώτη φορά μετά την καταστροφή θεία λειτουργία στο ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα. Δώσαμε υπόσχεση στον Αηγιάννη τον Βαζελώνα να έρθουμε να λειτουργήσουμε στο μοναστήρι του. Ιδιαίτερη συγκίνηση στις 24 Ιουνίου 1997, ημέρα της πανηγύρεως του γενεσίου του τιμίου προδρόμου, πήγαμε με σκοπό να πραγματοποιήσουμε το τάμα μας. Όμως, κάποιοι είχαν άλλους σκοπούς. Yeah.
Και παρακαλούμε τον Πολά. Η τρανή που είναι. Τα κεριά θα τα σβήσουν. Πάει. Εντάξει, να μιλούμε και... Πες θα πάμε με τους τρανούς να μιλήσουν. Ένα ιδέρο με να δώσω ένα ιδέρο μας και πάμε. Ναι, θα βγούμε εμείς και θα πάμε. Θα ξαναρθούμε. Αφήστε τα έτσι μέσα. Δώσε Βαζελώνα μου, σ' αφήσαμε αλειτουργητό και παραπονεμένο.